Δήμαρχε, καλησπέρα. Πάμε στο Δήμαρχο της Καρδίτσας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Γιατί υπάρχουν και άλλες επιτυχίες, έτσι, γιατί την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε μας μιλούσατε και μιλούσαμε για το βραβείο που πήρε η Καρδίτσα. Έτσι, είναι σημασία έχει να είναι η καλή καθημερινότητα, να μπορούμε κάθε φορά να προσφέρουμε περισσότερο στους δημότες μας. Οι εκλογές, Δήμαρχε, είναι πάντα μια ευκαιρία απολογισμού. Θα λέγατε, με τα άλοθη που μπορεί κάποιος να επικαλεστεί, όπως είναι η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η μεγάλη γραφειοκρατία, ότι κάνατε αυτά που ονειρευόσασταν έτσι τώρα που κλείνει μια πρώτη θητεία? Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας την κατάσταση που είχε ο Δήμος, εγώ μέσα μου είχα βάλει τον πύχη πιο χαμηλά από αυτόν που πετύχαμε και δεν το λέω επειδή είναι προεκλογικά. Θυμάστε τότε ότι είχαμε πολλά προβλήματα στα οικονομικά και πιστεύαμε ότι στο τέλος της θητείας θα έχει εξηγενθεί ο Δήμος. Καταφέραμε με πολλή προσπάθεια και μέσα από μια συγκυρία και δουλειάς αλλά και κάποιων χρημάτων που πήραμε στο τέλος του 2016 να έχουμε εξηγιάνει το Δήμο μας, δηλαδή να μπορεί να πληρώνει με τριτή σε όλους τους συναλλασσόμενους. Εάν μου λέγατε επίσης στα έργα που θα εντάξουμε και με βάση ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε εντάξει έργα 13,5 εκατομμύρια ευρώ πέραν από τους ίδιους πόρους του Δήμου, δηλαδή από τη ΣΑΤΑ, αν θα έκανα εγώ 25, η ομάδα μου, εν πάση περιπτώσει, όχι εγώ, θα έλεγα ότι θα ήταν μια καλή βάση να διπλασιάσει το ποσό. Φτάσαμε στα 47 εκατομμύρια ευρώ εντάξεις έργων, που σημαίνει 3,5 φορές πάνω από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και ήσασταν από τους δήμους που είχατε να διαχειριστείτε και ένα χρέος, δεν ήσασταν εύρωστος δήμος. Ναι, και μείον, καταφέραμε έτσι, και πληρώνοντας. Πού είστε στη διαχείριση του χρέους, Δημάρχε? Δεν σας άκουσα. Στη διαχείριση του χρέους πού βρισκόσαστε? Στη διαχείριση του χρέους σου κάναμε μία ρύθμιση το 2014, τώρα πρόσφατα κάναμε μία άλλη και για να έχουν όλοι οι Δήμοι από εδώ και πέρα μέχρι το 2032 που τελειώνει το χρέος του Δήμου να πληρώνει το ίδιο ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων, δηλαδή να μην επιβαρυνθεί κάποια δημοτική αρχή περισσότερο από την άλλη. Όσα πληρώναμε εμείς δηλαδή στη θητεία μας, πλέον με τη νέα ρύθμιση που κάναμε θα πληρώνουν όλες οι δημοτικές αρχές. Όποιες αρχές προκύψουν μέχρι το 32 λοιπόν. Μέχρι το 32. Αυτό σημαίνει ότι δεν δούλεψε κάποιος, ας το πούμε, για τη δικιά του δημοτική αρχή μεταφέροντας το χρέος σε μία άλλη. Άρα ήταν μια επιτυχία, χωρίς φυσικά να αλλάξουν τα επιτόκια για να επιβαρυνθεί περισσότερο ο δημότης. Αλλά και στον τομέα, μιας και το λέτε, της κοινωνικής αλληλεγγύης, κάναμε πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή και χρειάστηκε να την κάνουμε γιατί σίγουρα οι ανάγκες των πολιτών μέσα από αυτή την δύσκολη συγκυρία έχουν μεγαλώσει και το κοινωνικό μας παντοπολείο, οι δράσεις, έχουμε κάνει 100 τουλάχιστον δράσεις ευαισθητοποίησης που μαζέψαμε πολλά τρόφιμα κάθε μορφής για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά ακόμα και στο τομέα των δραστηριοτήτων και της εξωστρέφειας, της ελκυστικότητας και της επισκεψιμότητας, όπως είναι η Παυσιλιπούπολη, ο πλαστηριοδρόμος, το ποδήλατο, τα βραβεία που έχουμε πάρει, όλα αυτά που κάνουν την Καρδίτσα γνωστότερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, με άξονα το ποδήλατο αλλά και τις άλλες δραστηριότητες στα δημοτικά μας πάρκα, πήγαμε περισσότερο από το σχεδιασμό μας που το ξεκίνησαμε δειλά-δειλά και γνώση της οικονομικής αδυναμίας και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σήμερα. Μάλιστα. Σας διέκοψα εκεί για να πάμε στη διαχείριση του χρέους που λέγατε τι έργα και με τι δαπάνες κάνατε. Για συνέχεια. Τα έργα που είπα είναι τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει είτε στο ΕΣΠΑ περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, είτε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 10 εκατομμύρια ευρώ, στους εθνικούς πόρους άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ και 4 από διάφορα όπως είναι το Πράσινο Ταμείο κλπ. Από αυτά τα 47 εκατομμύρια έργα που έχουμε εντάξει, που είναι ίσως το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Δήμου από καταβολής του, τα 7-8 εκατομμύρια έχουν γίνει επί δικιάς μας θητείας, συν τα 13,5 που πήραμε πριν από την προηγούμενη διοίκηση, συν 5-6 που ήταν οι πόροι, η ΣΑΤΑ κλπ. Τα υπόλοιπα 40 εκατομμύρια είναι μια πρίκα για την επόμενη δημοτική αρχή. Όπως είχαμε πει πριν από λίγες μέρες, πήραμε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το οποίο τι ορίζοντα έχει στην εκτέλεσή του το ΣΒΑΚ? Το ΣΒΑΚ είναι η μελέτη η οποία βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα για να μελετήσουμε το πώς θέλουμε το Δήμο, την πόλη της Καρδίτσας την επόμενη μέρα. Ναι, εμείς τις έχουμε κάνει επιλογές τις έχετε κάνει ωστόσο, Δήμαρχε, και αυτές έχετε προεπιλέξει και εσείς και ομόλογός σας των Τρικάλων, με τον Περιφερειάρχη πάντα. Έτσι, έχει γίνει μια προεπιλογή, ας το πούμε. Το σχέδιο βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι διαφορετικό. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα που είναι τα ΣΒΑΚ
είναι, ας το πούμε, η κυκλοφοριακή, ο τρόπος που θα λειτουργήσει ο Δήμος. Όσον αφορά τις αναπλάσεις, και προφανώς έχουμε επιλέξει, αφορούν το κέντρο. Όπως είχαμε πει, ξεκινάμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έχει ήδη βγει ο ανάδοχος για το νέο διοικητήριο στο χώρο του πρώτου λυκείου, που θα γίνει ένα δημαρχείο αντάξιο της πόλης μας, γιατί οι πόλεις στερούνταν ενός πραγματικού δημαρχείου. Και μπορώ να πω ότι μετά και μην ξαναβάλλετε στο καινούριο δημαρχείο, αν είστε εσείς δήμαρχος βιβλιοθήκη πίσω, δεν είναι ωραίο το πλάνο. Να έχετε κάτι, ξέρω εγώ. Ναι. Ένα ωραίο έργο τέχνης από τη συλλογή του Δήμου, κάτι. Σίγουρα θα κάνουμε και τέτοια πράγματα. Ήδη πολλά από τις εκθέσεις που κάνουμε από το διαγωνισμό Βαλταδόρου, μιας και αναφέρετε αυτό, τα έργα τα οποία όταν αποφορούν καλλιτέχνες είναι τα. Ανήκουν πλέον στην κυριότητα του Δήμου και ο Δήμος θα κοσμήσει τις αίθουσες του νέου, του νέου Δημαρχείου με κάποια. Τι άλλες δράσεις έχετε επιλέξει, Δήμαρχε? Δεν σας άκουσα. Τι άλλες δράσεις έχετε επιλέξει, μας είπατε γιατί. Όσον αφορά τη βιώσιμη στοιχεία ανάπτυξη, έχουμε δώσει, κάνουμε επέκταση των ποδηλατοδρόμων και στην Ρόμπο Πολυτεχνείου και στην Οδό Λάπα μήκους 3,5 χιλιόμετρων. Κάνουμε τον δρόμο τη χαρή του ΥΠΕΣ κυκλοφορίας. Κατασκευάζουμε τρεις νέες πλατείες πέραν από την ανάπραση της κεντρικής πλατείας, η οποία πληρώνεται από το Πράσινο Ταμείο από ένα άλλο πρόγραμμα. Μπροστά από το χώρο του νέου Δημαρχείου, που είναι 6 στρέμματα, το προάδειο του το σχολείο, και αυτό γίνεται μια πλατεία. Αλλάζουμε τον αστικό εξοπλισμό, δηλαδή τα φωτιστικά σώματα, τα παγκάκια και τα καλαθάκια στο σύνολο των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, και αναβαθμίζουμε και το χώρο, τη δυτική πλευρά του σταδίου. Με το προηγούμενο ΕΣΠΑ είχαμε αναβαθμίσει την είσοδο, την βόρεια πλευρά, τώρα αναβαθμίζουμε τη δυτική πλευρά για να δώσουμε έναν επιπλέον χώρο στους πολίτες, και μια σειρά από άλλες δράσεις που αφορούν τις προβάσεις στα σχολεία, τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας κλπ. Αυτά αφορούν τις αναπλάσεις και τα έργα υποδομών στη βιώσιμη στοιχεία ανάπτυξη. Ωραία. Συμπληρώνω και τα 900.000 ευρώ που διατίθενται για να κάνουμε νέο κτίριο κοινωνικού παντοπολίου και εστία στέγασης για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, τους δημότες του Δημοκρατίας, που κάποια στιγμή δεν έχουν δυνατότητα να στεγαστούν. Κάνουμε τρία διαμερίσματα για να μπορούν ευκαιριακά και αυτοί να μένουν μέχρι να βρουν μόνιμη κατοικία. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Θα τα πούμε ξανά, όπως θα τα πούμε και στις αναμετρήσεις που θα έχουμε στα πάνελ που θα γίνουν προεκλογικά ή στο επανειδήν. Στη διάθεσή σας πάντα. Γεια σας, Δήμαρχε.